Ένα ανελαίητο πόλεμο έχει ξεσπάσει κατά των μετρητών και η κυβέρνηση θεσπίζει μέτρα που θα περιορίσουν την χρήση του μέχρι να επέλθει η οριστική εξαφάνισή του. Όταν αυτό συμβεί, τότε το χρήμα θα έχει εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική μορφή. Δηλαδή, θα είναι πλέον ένα λογισμικό. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό ενό λογισμικού, αποκαλύπτεται άμεσα. Ποιο το χρησιμοποιεί, πότε, πού και γιατί. Αυτό σημαίνει πω όλα τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, με μεγάλη ευκολία, θα συγκεντρώνονται στι βάσει πληροφοριών τη κεντρική εξουσίας. Ο περιορισμό των μετρητών δεν έρχεται μόνο του στι ζωέ όλων μα, αλλά σε συνδυασμό με την ψηφιακή ταυτότητα. Ο διάσημο Αμερικανό παραγωγό Τζο Ρόγκαν προειδοποίησε πρόσφατα του Αμερικανού και κατ' επέκταση και του Έλληνε για αυτό που η ελίτ επιδιώκει να πετύχει: τον απόλυτο έλεγχο των δυτικών κοινωνιών μέσω ενό συνδυασμού των ψηφιακών νομισμάτων και των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων πορτοφόλη, όπω αυτέ που θα επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι το 2026, οι οποίε στο μέλλον μπορεί να συνδεθούν με τραπεζικούς λογαριασμούς και με ένα συγκεκριμένο σύστημα κοινωνικής πίστοσης που θα βασίζεται σε ένα point system καλής συμπεριφοράς όπως στην Κίνα. Στην Κίνα ως γνωστόν, ο κάθε πολίτη συγκεντρώνει βαθμούς καλής συμπεριφοράς. Με λίγα λόγια, αν είναι αρεστό στην εξουσία, με αυτά που λέει και πράττει, παίρνει πιστοποίηση καλού πολίτη και άρα έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση και παροχές. Εάν αντίθετα πέφτει κάτω από την βάση στην βαθμολογία, δηλαδή δημιουργεί προβλήματα στην υπάρχουσα εξουσία, του κόβεται η πρόσβαση σε παροχές και γενικότερα σε οποιαδήποτε κοινωνική δραστηριότητα προάγει την ζωή του. Και ένα τρόπο που αυτό επιτυγχάνεται είναι οι ηλεκτρονικέ ταυτότητε σε συνδυασμό με την ουσιαστική κατάργηση των μετρητών. Άλλωστε, ο βασικό εκπρόσωπο και θεωρητικό εκφραστή των ελίτ, ο πρόεδρο του ΟΕΦ, Κλάου Βαμπ, έχει δηλώσει λάτρης του κινέζικου μοντέλου διακυβέρνησης που σημαίνει πω αυτό ακριβώ σκοπεύουν να κάνουν σε όλο τον πλανήτη οι πολιτικοί μαθητέ του.